Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη δικηγόρο Μαρίνα Φανιουδάκη, η οποία ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις. Κυρία Φανιουδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σπυριδάκη. Καλημέρα. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι, αν και η κατάσταση είναι βέβαια, καλά το είπατε, πάρα πολύ καλά το είπατε, είναι πραγματικά έκρηκτη θα έλεγα. Αρκεί να σας, πείτε πρώτα εσείς και μετά θα μιλήσω εγώ. Να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον περιβόητο νόμο 3869 του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες. Αυτός καταρχήν ο νόμος έγινε για να προστατευτούν βασικά η πρώτη κατοικία του πιστούχου, του δανειολήπτη δηλαδή, από τον κίνδυνο κατάσχεσης πληστηριασμού από τις τράπεζες. Τώρα βέβαια παρατηρούμε από την εμπειρία μου από το 2010 που ψηφίσει ο νόμος που ασχολούμαι με υποθέσεις υπερχρεωμένων οικογενειών και με το συγκεκριμένο νόμο, βλέπω ότι οι δικαστές κατά γενική ομολογία έχουν γίνει αρκετά πιο τολμηροί στις αποφάσεις. Με ποια έννοια? Ότι δεν εξαιρούν απλά την πρώτη κατοικία που έχει ο πιστούχος, αλλά υπάρχει περίπτωση να εξαιρέσουν για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων από κάθε νομική μεταβολή. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή να μην έχει τη δυνατότητα μέχρι να γίνει το κυρίως δικαστήριο, χρόνια αργότερα, να μην έχει τη δυνατότητα ο πιστούχος ούτε να το μεταβιβάσει, ούτε να το πουλήσει, ούτε να το κάνει δωρεά σε ένα το παιδί, αλλά δεν θα έχει όμως τη δυνατότητα και η τράπεζα, ο δανειστής δηλαδή, να το κατάσχει ή να εγγράψει προσημείωση υποθήκη πάνω στο συγκεκριμένο ακίνητο. Επεκτείνεται, ναι. Αυτό βέβαια το αφήνουμε στην κρίση του δικαστήριου και του κάθε δικαστή. Το πώς το αντιμετωπίζει. Τις περισσότερες φορές, δεν είναι λίγες φορές που εγώ τουλάχιστον έχω πάρει αποφάσεις και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουμε δεχτεί και αυτήν την απόφαση. Ποιους αφορά μαζί, τώρα, βέβαια, κυρία? Μαζί βέβαια με τον καθορισμό κάποιων μικρών δόσεων που θα πληρώνουν οι πιστούχοι μέχρι να γίνει το μεγαλύτερο δικαστήριο. Ποιους αφορά τώρα αυτός ο νόμος και ποιους καλύπτει, κύριε Φανιουδάκη? Ο νόμος αυτός είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Καλύπτει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Γιατί όσοι έχουν την εμπορική ιδιότητα, δηλαδή είναι επιχειρηματίες έμποροι, καλύπτονται από τον πτωχευτικό, πτωχευτικό δίκαιο. Ας πούμε ότι ο νόμος Κατσέλη είναι το αντίστοιχο πτωχευτικό δίκαιο του ιδιώτη. Βέβαια, εδώ μπαίνουν και κάποιες κατηγορίες μικροεμπόρων, και αυτό θα εξαρτηθεί από τον δικαστή και από την κρίση του, όπως είναι οι μικροέμποροι, δηλαδή αυτοί που έχουν ένα βουλκανιζατέρ ενδεχομένως, αυτοί που είναι, επισκευάζουν αυτοκίνητα, σιδηρουργοί. Αυτές οι κατηγορίες ανθρώπων πολλές φορές μπαίνουν στο συγκεκριμένο νόμο. Προηγουμένως είπατε ότι η κατάσταση είναι έκριθμη. Τι εννοούσατε, κύριε Φανιουδάκη? Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί οποιοδήποτε μόνο από το απλό που θα σας πω. Το πότε προσδιορίζονται πια οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων. Ενώ μπορεί να προσδιορίσω ένα διαζύγιο, συνενετικό ή κατά τη δικία ή μια εμπράγματη υπόθεση μετά από μισό χρόνο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια το πολύ, τα υπερχρεωμένα πλέον στο Ηράκλειο προσδιορίζονται τον Οκτώβριο του 2022. Του 2022, στο Ρέθινο πληροφορούμε γύρω στο 2024 και κάποια ειρηνοδικεία των Αθηνών τώρα προσδιορίζουν το 2028. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν τον όγκο και το μέγεθος των υποθέσεων και εντός εισαγωγικών, τον όγκο και τον μέγεθος, το λέω τελείως ηρωνικά και εντός εισαγωγικών, των ξαφνικά απαταιώνων Ελλήνων. Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Φανιουδάκη, και μέχρι το 2022 και τι κάνει τώρα? Και το απαντώ, μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Το λέω τελείως ηρωνικά. Καταλαβαίνω πώς το είπατε. Βρέθηκαν μεγάλη μερίδα των συνανθρώπων μας να είναι απαταιώνες και να μην μπορούν να πληρώσουν. Για μας είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι είχαν κάνει που πήραν στεγαστικά δάνεια, γιατί φαντάζομαι αυτούς αφορά τους περισσότερους. Αρκεί να σας πω ότι ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων από το 2009 μέχρι σήμερα έχει υποστεί περίπου 15 με 20.000 ευρώ μείωση
στους μισθούς τους, mm-hmm. συν τις επιβαρύνσεις που έχουν τώρα που δεν τις είχαν παλιότερα. Δηλαδή, δεν έχουν πλέον επιστροφές φόρου mm-hmm. σοβαρές. Mm-hmm. Έχουν περισσότερα φορολογικά βάρη, έμφυα, χαράτσια, μια ζωή η οποία δεν ακριβένει, δεν είναι πιο φτηνή τώρα, αντίθετα. Mm-hmm. Δεν έχει καθόλου προσαρμοστεί στα δεδομένα της μιας ενός ανθρώπου, ο οποίος στην ουσία πτωχεύει, έτσι, έχει πτωχεύσει, έτσι. Mm-hmm. Με προϊόντα με τα προϊόντα να αυξάνονται, το κόστος των αγαθών που καταναλώνει ο καθένας. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η απώλεια του εισοδήματος που έχει υποστεί ο μέσος Έλληνας πια. Και φαντάζομαι ότι είχε προϋπολογίσει κάποια χρήματα να δίνει στο στεγαστικό του δάνειο. Γιατί με αυτά τα 15.000 ευρώ που έχει χάσει mm-hmm. ή που χάνει ετησίως, θα είχε προφανώς, ήταν καλοπληρωτή και θα πληρώνε με συνέπεια τα δάνειά του. Και με αυτή τη λογική ενδεχομένως και κάποιες τράπεζες έδιναν χρήματα. Έτσι, mm-hmm. δηλαδή, είχαμε φορολογικές δηλώσεις ενός δημοσίου υπαλλήλου, δύο δημοσίων υπαλλήλων που ξεπερνούσαν ετησίως τα 40 και 50 χιλιάδες ευρώ και τώρα mm-hmm. αυτοί είναι στα 15 και 20 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Φανιωδάκη, μέχρι το 2022, τώρα που μας είπατε ότι προσδιορίζονται οι υποθέσεις, ναι. τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, καταθέτουμε σήμερα μία κοινή αίτηση συζύγων ενδεχομένως για προηγουμένως που στο νόμο Κατσέλη, στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου ή σε όποιο αρμόδιο Ειρηνοδικείο είναι, mm-hmm. Θα προσδιοριστεί δικάσιμος για το 2022. Μιλάμε πάντα για το νόμο για το Ηρακλείο. Ναι, ναι. Όμως, μετά από 3-4 μήνες θα γίνει ένα μίνι δικαστήριο, ένα μικρό δικαστήριο, mm-hmm. Όπου συζητείται στο ενώπιον του Ειρηνοδίκη, του αρμόδιου Ειρηνοδίκη, τι χρήματα μπορεί να πληρώνει ο στούχος, ωστόσο μέχρι να γίνει το μεγαλύτερο δικαστήριο. Το 2022 μήνα, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και ζητάμε με προσωρινή διαταγή το σώσιμο της πρώτης κατοικίας και τη μη νομική μεταβολή των υπολείπων περιουσιακών στοιχείων. Ναι. Αυτοκινήτων, ενδεχομένως άλλων οικοπαίδων, αγροτικών ακινήτων και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν, παίρνουμε μία απόφαση, θετική τις περισσότερες φορές, mm-hmm. Όπου ο Ειρηνοδίκης διατάσσει ότι πρέπει να πληρώνει ο άνθρωπος 20, 30, 40, 100, 150 ευρώ ανάλογα με τις περιπτώσεις και ανάλογα με τα μεγέθη των δανείων mm-hmm. μέχρι το 2022, μέχρι να γίνει το επόμενο δικαστήριο, και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μεγεγενέστε. Μάλιστα. Οι τράπεζες βέβαια το δέχονται κάτι τέτοιο. Προκειμένου να μην παίρνουν και τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Έχετε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις πιστούχων εδώ από το Ηράκλειο που να σας έχουν κάνει εντύπωση? Δεν σας κρύβω, μου έκανε εντύπωση μία περίπτωση, περιπτώσεις πιστούχων με 5 παιδιά, mm-hmm. όπου πραγματικά τα εισοδήματά τους ήταν σοβαρά και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, με επιστροφή φόρου γύρω στα 3.800 ευρώ ετησίως, με καλούς μισθούς, αξιοπρεπείς μισθούς, mm-hmm. μεγάλωνα με αξιοπρέπεια τα παιδιά τους, πήραν ένα δανειάκι, πραγματικά δανειάκι για να στεγάσουν για να εξασφαλίσουν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Mm-hmm. Και αυτό μου είπε η πελάτησά μου ξεκάθαρα, μου λέει, Μαρίνα, δεν μπορούσα, τώρα τσισμώ. Γιατί, μου λέει, εγώ δεν το πήρα για πρίκα στα παιδιά μου, γιατί ένα σπίτι 100 τετραγωνικό δεν το μπορεί να το χωρίζει για 5. Mm-hmm. Όμως, ποιος μου νοικιάζει εύκολα σπίτι με 5 παιδιά? Κανένας. Για να μπορώ να μεγαλώσω λοιπόν με αξιοπρέπεια τα παιδιά μου, αποφάσισα να πάρω αυτό το δάνειο και μια χαρά μπορούσα να το απεξέλθω και ήταν και συνεπέστατη μέχρι που ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Mm-hmm. Μου έχει τύχει βέβαια και περίπτωση, δεν σας κρύβω, ανθρώπου που με δανειολήφθης με 150 και 200.000 ευρώ χωρίς καμία εγγύηση τράπεζα. Mm-hmm. Χωρίς καμία εγγύηση. Και είναι πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ θα πρέπει και εσείς δημοσιογραφικά, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή, να θίξετε και να τονίσουμε ποια είναι και η ευθύνη των τραπεζών σε αυτές τις υπερβολικές και ακατανόητες δανειοδοτήσεις σε κάποιους πολίτες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν η τράπεζα να χορηγεί δάνεια 100, 150, 200.000 χωρίς εγγύηση, χωρίς εμπράγματη εγγύηση, δηλαδή mm-hmm. να είσαι ένα σπίτι, ένα χωράφι, ή όταν χορηγούσε πάρα πολλά χρήματα, οι εγγυήσεις που παρήχε ο πιστούχος ήταν ελάχιστες μπροστά στα χρήματα που έπαιρνα. Μάλιστα. Έχετε δηλαδή, εσείς κάποια εξήγηση γι' αυτό? Ναι. Εξήγηση, τι να σας πω, να μιλήσω εγώ για μπόνους παραγωγικότητας που είχαν μέσα στις τράπεζες. Προφανώς αυτό είναι, κυρία Φανιωδάκη, να μην κρυβόμαστε. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε δημόσιος κατήγορος. Αυτά οφείλει και όφειλε
και μέχρι σήμερα αυτά να τα διερευνήσει το κράτος και η πολιτεία και οι δικαστικές αρχές ενδεχομένως. Mm-hmm. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να ζητάω να μου φέρουν ε9 όπου καταγράφεται όλη η ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Και να τους λέω φέρτε μου τώρα τα συμβόλαιά σας. Α, μου λέει δεν έχουμε. Λέω αυτό είναι από παραχώρηση από τον πατέρα μας, από τη μάνα μας. Δηλαδή με την ίδια λογική κύριε Σπύριδα, και εγώ μπορώ να πάω να δηλώσω ότι δικιά μου είναι η πλατεία ελευθερίας ή το σπίτι σας ενδεχομένως mm-hmm. και να τύχω μιας καλής μεταχείρισης από μια τράπεζα. Έτσι, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία αυτά, για αυτά θα έπρεπε να ασχοληθούν άλλοι. Εμάς τώρα τι μας ενδιαφέρει και το νομικό κόσμο και του Ηρακλείου και γενικότερα στην Ελλάδα όσοι ασχολούμαστε. Να μπορούμε να σώσουμε κάποιους ανθρώπους τουλάχιστον δίνοντας μια πολύ και μεγάλη και βαθιά ανάσα. Είχα και περίπτωση προχθές στον πύργο που έβαλε ο δικαστής μηδενικές δόσεις, δηλαδή να μην πληρώνει τίποτα ο άνθρωπος, γιατί αυτό έκρινε. Ότι δεν μπορεί να πληρώνει τίποτα. Μάλιστα. Μέχρι να γίνει το δικαστήριό του το 17. Φανταζόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αγρότης. Ναι, ήταν αγρότης με πάρα πολλές υποχρεώσεις και με υποχρεώσεις που δεν είχε παλιότερα και που δημιουργήθηκαν τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, παλιότερα είχαμε ένα καλό σύστημα υγείας, είχαμε ίσως μια καλύτερη παιδεία, τώρα όλα αυτά έχουν πάει προς το χειρότερο. Άρα, επιβαρύνεται ο πολίτης ακόμα περισσότερο. Παλιά θεωρούσαν δεδομένο το παιδί θα σπούδαζε και θα βρισκόταν εκτός Ηρακλείου, εκτός Κρήτης, εκτός από το σπίτι του. Τώρα έχουν περιορίσει σπουδές, τα αυτονόητα τα έχουν σταματήσει από τα σπίτια τους, δηλαδή τα αγγλικά τι ήταν, τίποτα. Όπως θεωρούσαμε ότι πρέπει το παιδί να κάνει ελληνικά για να παρακολουθεί το δημόσιο σχολείο, έτσι έπρεπε να κάνει και αγγλικά. Τώρα έχουν σταματήσει τα αγγλικά των παιδιών τους ορισμένα. Αυτό θεωρείται πολυτέλεια τώρα έτσι, για ορισμένες αυτό σχολείες. Θεωρείται, βεβαίως και θεωρείται πολυτέλεια. Και η υγεία θεωρείται πολυτέλεια και το να φτιάξει τα δόντια του παιδιού σου σε έναν ορθοδοντικό θεωρείται πολυτέλεια. Όλα αυτά θεωρούνται πολυτέλεια. Κυρία Φανιουδάκη, βλέπετε να αλλάζει αυτός ο νόμος, διότι βλέπουμε ότι συζητείται εμπρέως ναι. πλέον στο να αλλάξει αυτός ο νόμος και να μην προστατεύει ακόμα και την πρώτη κατοικία. Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις, εγώ δεν θέλω να κινδυνολογώ. Προς το παρόν ισχύει και θέλω να μείνω με αυτό το δεδομένο. Γενικά τα πράγματα έτσι όπως συμβαίνουν σήμερα γύρω στη ζωή μας είναι τόσο έντονες οι αλλαγές, τόσο απότομες και τόσο ευκίδιες που δεν μπορούμε να προλάβουμε τίποτα. Δεν μπορώ να μιλήσω λοιπόν ούτε τι θα γίνει μέχρι το 22, το λέω και στους πελάτες μου αυτό. Mm-hmm. Είμαι και πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή λέω παιδιά δεν έχω ούτε ημερολόγιο να γράψω ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοί μου τις ημερομηνίες στη δικάσιμο τη συγκεκριμένη. Φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που αλλάξει ο νόμος όλα αυτά τελειώνουν. Δηλαδή το 22 δεν θα υπάρχει όχι, δηλαδή προσδιορισμό. Θα δικαστούν. Όχι, θα δικαστούν οι αλλά με, τα καινούργια νομικά, με το συγκεκριμένο καινούριο καθεστώς. Ενδεχομένως. Αυτό όμως δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι, βεβαίως είναι κάτι το οποίο φαίνεται να μην βολεύει τις τράπεζες, είναι πάρα πολύ λογικό, αλλά και πείτε μου τι θα κάνουν οι τράπεζες. Μάλιστα. Θα πάρουν σπίτια, θα πάρουν περιουσίες, θα πάρουν αγροτικές περιουσίες και με τι κόστη όλα αυτά, έτσι, ηθικά, κοινωνικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κυρία Φανιουδάκη, με τα καταναλωτικά δάνεια, τι γίνεται αλήθεια? Δηλαδή κάποιος χρωστάει σε μια τράπεζα ένα καταναλωτικό δάνειο, δεν έχει περιουσία στο... Τι ναι, γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν πρέπει να το λέμε βέβαια, αλλά αν δεν υπάρχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, έτσι, ναι. πρέπει να σου κάνει τίποτα η τράπεζα μια ανώνυμη εταιρεία είναι, έτσι. Ναι. Πέρα από την παρενόχληση που γίνεται. Με τα τηλέφωνα. Έτσι, βεβαίως μπαίνει στην blacklist, ναι, στον διευθυντή, δεν μπορείς να πάρεις δάνειο ο άλλο. Ναι. Βλέπω βέβαια με ευχαρίστηση ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλές προσφορές. Δηλαδή, όταν βλέπει η τράπεζα ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να πιέσει για να εισπράξει, ναι. μπαίνει στη διαδικασία μιας πολύ καλής προσφοράς προκειμένου να αποπληρωθεί το δάνειο. Ναι, ό,τι πάρει δηλαδή η τράπεζα. Έτσι ακριβώς. Μα μια τράπεζα ποτέ χαμένη δεν είναι. Μάλιστα, βέβαια δεν είναι ποτέ χαμένη. Το ίδιο φαντάζομαι γίνεται και με τις πιστωτικές κάρτες και με. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Φανιουδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εύχομαι πραγματικά ο κόσμος να βρει μια άκρη. Εμείς ζητούμε τα πράγματα, τους ανθρώπους, προσπαθούμε να απαλύνουμε και ζούμε και εμείς με την ελπίδα ότι κάποια πράγματα θα πάνε καλά. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, έτσι. Μάλιστα. Καλή σας ημέρα, κύριε Φανιουδάκη. Καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.